απίστευτο περιστατικό το απόγευμα του Σαββάτου στο λιμάνι της Πάτρας. Νεαρός αλλοδαπός φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να κρατούσε πιστόλι και απείλησε οδηγό φορτηγού. Το Πατσατικό έρχεται να επιβεβαιώσει ακόμη μια φορά τις αναφορές για οπλισμένους αλλοδαπούς. Εδώ είναι θέμα ζωής και θανάτου. Θα σκοτωθούν άνθρωποι εδώ. Θα σκοτωθούν και άλλοι άνθρωποι. Και άλλοι άνθρωποι θα σκοτωθούν. Δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι αυτοί. Σε ποιον το καντήλι θα σβήσει κάποια μέρα, δεν το ξέρουμε. Οι περιγραφές κάνουν λόγο για νεαρό μετανάστη, ο οποίος φορά γκρι μπλουζάκι και έχει σημάνει συναγερμός σε λιμενικό και αστυνομία για τον εντοπισμό του. Από νωρίς το μεσημέρι, η κινητικότητα στο λιμάνι της Πάτρας από μετανάστες που προσπαθούσαν να μπουν εντός του λιμανιού ήταν μεγάλη, με την αστυνομία να βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Μάλιστα, αστυνομικοί προχώρησαν στην προσαγωγή δύο ατόμων, τα οποία τα εντόπισαν εντός φορτηγών. Η κατάσταση γίνεται όλο και πιο τραγική. Όλο το παραλιακό μέτωπο του νέου λιμανιού δέχεται επιθέσεις. Από το πρωί είμαστε εδώ από τις 10 με 11 η ώρα να φυλάμε τα σημεία στην πλάστικα που γίνονται εισηγήσεις. Το συγκεκριμένο όχημα ήταν στην πλάστικα και του μπήκανε του ανθρώπου μετανάστες. Δεν ξέρουμε από πού να φυλαχτούμε.